Δωρεάν ιατρική περίθαλψη εξακολουθεί να προσφέρει ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών σε κατοίκους ακριτικών περιοχών και νησιών της χώρας μας. 3.000 κάτοικοι σε Εύρο και Σαμοθράκη απέκτησαν την κάρτα υγείας του Όμιλου, με την οποία εξασφαλίζουν εξετάσεις, επεμβάσεις αλλά και νοσηλεία χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Ήταν ένα οδηπορικό ανθρωπιάς, ένα ανεκτήμητο δώρο ζωής για τις οικογένειες, τις μέλουσες μητέρες, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους που ζουν στα ακριτικά χωριά του Τριεθνούς του Εύρου, αλλά και στο βορειότερο νησί του Θρακικού Πελάγους, τη Σαμοθράκη, που υπέστη μεγάλες καταστροφές από τη θεομηνία του Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος του Ομίλου του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Γιώργος Αποστολόπουλος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Παναγιώτα Αποστολοπούλου, την κινητή νοσοκομιακή μονάδα του Ομίλου και ένα επιτελείο εθελοντών γιατρών 10 ειδικοτήτων, υλοποίησε τη μεγαλύτερη ιατρική υιοθεσία που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας σε 3.000 συνανθρώπους μας δωρεάν υγεία για πάντα. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που είμαι εδώ. Και δεν ήρθαμε εδώ, όπως έχουμε πάει και σε πολλά μέρη ακόμα, για προσωπική μας προβολή. Ήρθαμε όμως να σας προσφέρουμε αγάπη και ασφάλεια στο κομμάτι που λέγεται υγεία. Ήρθαμε για να επιστρέψουμε στον κόσμο ένα μικρό κομμάτι από αυτά τα οποία καθημερινά μας δίνει. Την πρώτη κάρτα υγείας παρέλαβε η μικρή Ειρήνη Σπυριδοπούλου. Εσύ είσαι γλυκιά μου. Αγάπη μου. Λοιπόν. Αυτή η καρτούλα είναι δική σου, την παίρνεις και εσύ και να την έχεις πάντα όταν θυσιαστείς. Με αυτή την κάρτα έχουν ανοιχτές τις πόρτες του Ομίλου του Ιατρικού Αθηνών. Τι σημαίνει όμως η ιατρική υιοθεσία? Σημαίνει ότι από εδώ και στο εξής όλοι οι κάτοικοι της Σαμοθράκης θα μπορούν να πηγαίνουν στο Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης και χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο να απολαμβάνουν δωρεάν νοσοκομιακή περίθαλψη, δωρεάν εξετάσεις και επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρία για παιδιά και εφήβους έως 14 ετών, δωρεάν παροχή τοκετού, δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρία για όλους τους ενήλικες, δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις μέχρι 1.000 ευρώ το χρόνο και το σημαντικότερο, δωρεάν νοσηλεία για όλα τα επίγοντα περιστατικά ενηλίκων στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης μόνο με τη χρήση του ΕΟΠΗ. Θέλω να σας παροτρύνω να αξιοποιήσετε αυτές τις παροχές. Θέλουμε να είστε υγιείς, γιατί το έργο που επιτελείτε είναι πολύ σημαντικό και είναι τιμή μας που σας προσφέρουμε αυτές τις παροχές. Είναι πολύ σημαντική και για τα παιδιά μας και για εμάς τους ίδιους. Τι αγωνίες περνάτε το χειμώνα εδώ στο νησί? Είναι δύσκολα, ειδικά ό,τι αφορά από θέμα υγείας, γιατί και η συγκοινωνία είναι δύσκολη. Παρακαλάμε να μην συμβεί κάτι απρόοπτο. Με σύνθημα «Όλα τα παιδιά, παιδιά μας», η κινητή νοσοκομιακή μονάδα του Ομίλου Ιατρικού ξεκίνησε από την Αθήνα πριν από μία εβδομάδα, διήνυσε 1.000 χιλιόμετρα για να φτάσει στα χωριά του Τριεθνούς, Ελλάδας, Βουλγαρίας, Τουρκίας και να κάνει εξετάσεις στους κατοίκους και στη συνέχεια πέρασε με το καράβι στη Σαμοθράκη, η οποία προσπαθεί ακόμα να κλείσει τις πληγές που υπέστη φέτος από τις πλημμύρες. Βρισκόμαστε στο κτίριο στο οποίο ήταν η Δημαρχία πριν την καταστροφή, ο οποίο καταστράφηκε ολοκληρώς εκείνο το βράδυ, δεν έμεινε τίποτα. Και αυτό απάνω αυτό είναι το γυμνάσιο, το παλιό γυμνάσιο. Ο κύριος Αποστολόπουλος περιηγήθηκε στα χωριά που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές, ενώ συνομίλησε και με τους κατοίκους. Και είπαμε ότι αξίζει η Σαμοθράκη. Να έχει τη φροντίδα μας. Κάλλος δεν το έχετε σχεδιάσει από καιρό. Ποτέ να μην τη χρειαστείτε, αλλά θα ξέρετε από εδώ και πέρα. Ξέρετε ότι είστε χρειαζόμενοι. Ναι, είναι μέσα. Οπότε... η αρρώστια είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Εμείς τώρα θα αφήσουμε τη μονάδα, έχουμε μια μονάδα κινητή που έχει τα πάντα μέσα. Μέχρι και την Κυριακή μπορούν όλοι όσοι θέλουν να κάνουν ένα check-up. Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται μέσα και έξω από την κινητή μονάδα του ιατρικού κέντρου είναι σωτήριες, μας είπαν οι κάτοικοι εδώ στο νησί. Το κέντρο υγείας της Σαμοθράκης για 5 χρόνια λειτουργούσε μόνο με έναν γιατρό για να καλύψει 2.800 κατοίκους και πάνω από 350 παιδιά. Μόλις το τελευταίο χρόνο έχουν έρθει 2 επιπλέον γιατροί, όμως οι πλημμύρες το Σεπτέμβριο κατέστρεψαν το τμήμα επιγόντων του κέντρου υγείας, καθώς το ακτινολογικό και το μικροβιολογικό. Εκτός από τους κατοίκους, το πρόγραμμα υιοθεσίας περιλαμβάνει και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, του λιμενικού, του πολεμικού ναυτικού και του στρατού, καθώς και τους εκπροσώπους της Εκκλησίας που τίμησαν την εκδήλωση μαζί με τον βουλευτή Εύρου Αναστάσιο Δημοσχάκη.